centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Νατσούλη. Είναι η πρώτη μέρα και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές απορίες, κυρίως και μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού χθες το απόγευμα. Είναι... για τη μάσκα μέσα έξω και παντού. Και αυτό το παντού διαφοροποιεί λίγο τα πράγματα σε σχέση με την συνάθρηση 9 ατόμων κτλ. Όταν λέμε παντού, εννοούμε παντού. Είναι δυσάρεστο. Έπεσα βασικά από τα σύννεφα όταν άκουσα ότι ξεκινάει η καραντίνα στη Καστοριά. Ναι. Το τοπικό lockdown ή το επιδοτιατρατείτε όπως θέλετε. Και εσείς έτσι. Ήμουνα, διατηρούσα κάποια αισιοδοξία έτσι μικρή, γιατί ναι, έγινε μεγάλη προσπάθεια από την αστυνομία, ναι, να εφαρμόσουμε τα μέτρα. Ναι. Ωστόσο βλέπουμε ότι εκ του αποτελέσματος, αν κρίνουμε, ότι κάτι δεν πήγε σωστά, κάτι δεν έγινε καλά. Θυμάστε, το είχαμε συζητήσει και εδώ πέρα και με τους ακροατές σας που πέραν τηλέφωνο, ναι, και κάναν, ναι, παράπονα, ναι, λέει, ναι, γιατί η αστυνομία γράφει για μάσκες, ναι, γιατί, ναι, η αστυνομία, ναι, κάνει ελέγχους. Ναι, ναι, ναι. Τώρα ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του που το αναλογεί. Τώρα λοιπόν έχουν σκληρύνει τα πράγματα από σήμερα, γιατί λένε άνθρωποι, εγώ θέλω να πάω για τη γυμναστική μου, άλλος λέει θέλω να πάω για το ψάρεμα. Όταν λοιπόν διευκρινίζεται από την κυβέρνηση ότι ακόμη και στις περιοχές 3, προσέξτε, όχι 4 που είμαστε εμείς, ακόμη και στις περιοχές 3, όταν είσαι σε ένα εστιατόριο, σε ένα μπαρ και θες να πας τουαλέτα, πρέπει να βάλεις τη μάσκα. Αντιλαμβάνεστε τι ισχύει για το επίπεδο 4 που είμαστε εμείς. Εσείς λοιπόν πρέπει να βλέπετε ανθρώπους παντού με μάσκα, είτε είναι μόνοι τους είτε με παρέα. Εμείς από σήμερα και στο εξής, και θέλω να ελπίζω αισιοδοξώντας πάντα ότι θα κρατήσει μόνο 14 μέρες για την κόλλη μας. Θα δούμε. Θέλω να κάνουμε μια ιδιαίτερη, μια έκκληση σε όλο τον κόσμο, ναι, να φοράνε παντού τις μάσκες. Τα μέτρα θα είναι πάρα είτε πολύ είναι αυστηρά. Μόνοι τους, να το διευκρινίσουμε αυτό, κύριε Σπυρίδη. Είτε έχουν σωματική άσκηση, είτε είναι μόνοι είτε τους. Είτε για ψάρεμα και τα πάντα. Παντού, παντού με τη μάσκα. Παντού μάσκα. Τα μέτρα, να ξέρετε, θα είναι πάρα πολύ αυστηρά, για να μην σας κάνει ο κόσμος πάλι παράπονα, να είναι ενημερωμένος πλήρως. Εσείς βγαίνετε λοιπόν από σήμερα και το λέτε αυτό. Από σήμερα δεν κάνουμε παρατηρήσεις. Τα μέτρα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Να ξέρει ο κόσμος ότι είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα. Άρα από σήμερα γράφετε κατευθείαν. Δεν είναι σήμερα να ενημερώσω, δεν ήξερα. Από σήμερα γράφετε. Δεν αστείευεστε. Δεν, η αστυνομία δεν μπορεί να βγει, να κάνουμε όπως κάναμε στην, το δίμηνο Μαρτίου, Απριλίου, μία ενημέρωση, πενθήμερη χαλαρότητα κτλ. Κτλ. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμα τα πράγματα και για να καταφέρουμε να το ξεπεράσουμε στις 14 μέρες που μας έχει βάλει η πολιτεία, πρέπει να είμαστε όλοι υπεύθυνοι, ναι, ναι, ο καθένας να αναλογιστεί τις ευθύνες του. Έχετε πάρει γι' αυτό ειδικές εντολές από σήμερα, κύριε Σπυρίδη, από τους ανωτέρους σας? Γιατί εσείς θα είστε στο δρόμο, εσείς θα είστε στους ελέγχους, έτσι δεν είναι? Αυτά που ισχύουν είναι, ισχύουν για όλους τους νομούς που είναι στο επίπεδο 4. Δεν έχουμε κάτι ξεχωριστό εμείς. Υπάρχει το ΦΕΧ και η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έχουν εκδοθεί. Και κινούμαστε πάνω σε αυτά τα πλαίσια, σε ό,τι ορίζει ο νόμος και η διατάξη. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή υπάρχει και ένας κοσμός που με ειδικούς λόγους μπορεί να βγει, επιτρέπεται να βγει από τον νομό, γιατί τώρα δεν επιτρέπεται να βγει κανείς. Και θα συζητήσουμε λίγο γι' αυτό, πώς το ελέγχετε αυτό, κύριε Σπυρίδη. Πρέπει να έρθει από την αστυνομία να πάρει ένα χαρτί, ένα δικαιολογητικό, ότι θέλει να πάει, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο, σε έναν γιατρό. Από πού πρέπει να πάρει αυτή την ειδική άδεια για να μπορεί να βγει χωρίς πρόβλημα? Κοιτάξτε να δείτε, ο καθένας που θέλει να κινηθεί, σαφώς και σε όλους τους κανόνες υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δεν μπορεί σε έναν άνθρωπο που έχει κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού με έναν γιατρό ή που εργάζεται εκτός νομού να τον αναγκάσεις ή να τον υποχρεώσεις να μην πάει. Σαφώς υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας, ας το πούμε, ναι, που να εξασφαλίζουν αυτούς τους ανθρώπους στη μετακίνησή τους. Ή τους φοιτητές που είναι να δώσουν ένα μάθημα κάτι, ας, ναι, πούμε. Ναι. Ο καθένας τώρα που θέλει για τον χύψη λόγο, η αστυνομία δεν εκδίδει χαρτιά, από όσο γνωρίζω προς ώρα σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Απλά είναι, παράδειγμα, αν θέλεις εσύ να πας σε έναν γιατρό στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα ή οπουδήποτε, ναι, παίρνεις μία βεβαίωση, σου τη στέλνει με ένα email ο γιατρός ότι έχεις το συγκεκριμένο ραντεβού. Το ίδιο ισχύει και για την εργασία σου. Παίρνεις μία βεβαίωση ότι εργάζεσαι εκτός νομού.
και το επιδεικνύεις. Ωστόσο, ό,τι άλλο θέλει να ρωτήσει ο κόσμος, το 100 είναι διαθέσιμο, μπορεί να παίρνει τηλέφωνο, να ενημερώνεται, να πληροφορείται. Μάλιστα. Ακόμα και, και εμένα, πόσο δεν μπορώ να ξέρω εγώ τα πράγματα πώς είναι ακριβώς. Είναι η αρμόδια, έχουν οριστεί αρμόδια αξιωματικοί για αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Τώρα, εδώ έχουμε πολλές ερωτήσεις. Το αυτοκίνητο, όταν οδηγούμε μόνοι μας, βάζουμε και εκεί μάσκα. Μόνοι μας το αυτοκίνητο. Εκεί τι γίνεται? Ο νόμος λέει παντού μάσκα σε όλους τους χώρους. Άρα και αυτούς που οδηγούν μόνιμα μάσκα στο αυτοκίνητο. Στους εξωτερικούς χώρους. Τώρα στο αυτοκίνητο μέσα που δεν έρχεσαι σε επαφή με κάποιον άνθρωπο. Εκεί ίσως δείξετε την κατανόηση. Κατάλαβα. Ναι. Αυτή τη σκληρή γραμμή ρωτάει άλλη φίλη μας εδώ. Γιατί αφήνατε να συγχρονίζεται ο κόσμος το προηγούμενο διάστημα και δεν ήταν σε τέτοια σκληρή γραμμή όπως είναι τώρα, ώστε να μην φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα? Δεν αφήναμε να συγχρονιστεί. Όπου υπήρχε συγχρονισμός, η αστυνομία ήταν εκεί. Θυμάστε τα γεγονότα με το Σταυρό ή τα γεγονότα. Ναι, ναι. Τα θυμάστε πολύ καλά. Η αστυνομία ήταν παρόν. Έκανε δουλειά όπως έπρεπε να την κάνει. Σε μαγαζιά, σε μαγαζιά. Παντού, σε όλα. Οι ελέγχοι έγιναν παντού. Επιβλήθηκαν πρόστιμα. Το θέμα είναι, κύριε Νατσούλη, ότι δεν μπορεί η αστυνομία να είναι παντού. Πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι είναι υπεύθυνος. Δεν είναι δυνατόν σε κάθε γωνιά και σε κάθε γειτονιά και αυτό σε κάθε κοινότητα να υπάρχει ένας αστυνομικός να κάνει. Δεν γίνεται. Είναι αδιανόητο αυτό. Δεν μπορεί να γίνει. Σίγουρο είναι, αλλά το θέμα είναι ότι αφού δεν είναι παντού, είχαμε μιλήσει και μια φορά ακόμη νομίζω για αυτό το θέμα. Είχαμε πολλά καρφώματα, έτσι δεν είναι? Καρφώματα με την έννοια του ότι είτε ειδοποιήσεις. Με παράπονα, ναι. Ότι εδώ στο τάδε μέρος, στο τάδε μαγαζί υπάρχει πολλής κόσμος χωρίς προφυλάξεις. Δεν ξέρω αυτό αν είχε κάποια στιγμή πολλή ένταση, αργότερα αν είχε λιγότερη ένταση. Όχι, αυτό είχε γίνει στις αρχές λίγο που είχαν επιβληθεί τα μέτρα. Μετά είχε ατονίσει, είχε ασθενήσει. Ναι, μάλιστα. Τώρα, αυτά λοιπόν θα ισχύουν από σήμερα. Έχουν να σκληρύνει πάρα πολύ τα πράγματα. Οπότε, να έχετε όλοι το νου σας για τη μάσκα. Πώς ελέγχετε τώρα την κατάσταση για το ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν από τον νομό, κύριε Σπυρίδη? Έχετε μπλόκα στις εισόδους και τις εξόδους του νομού? Σε όλες τις εισόδους και όλες τις εξόδους υπάρχουν μπλόκα, τα οποία συντονίζονται από τους αρμόδιους αξιωματικούς που είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των μέτρων. Ελέγχω δηλαδή όλα τα αυτοκίνητα που βγαίνουν και που μπαίνουν, όλα? Όλα τα αυτοκίνητα, στις εισόδους και στις εξόδους της πόλης. Μάλιστα. Όπως είχε γίνει και με την καραντίνα της Μεσοποταμίας. Όχι μόνο της πόλης, φαντάζομαι, του νομού εδώ. Γιατί του νομού, είναι... του νομού, ναι, του ναι. Νομού, του νομού, λάθος, ναι. Δηλαδή νομού. Και στην Εγνατία είστε παντού? Παντού, ναι, παντού. Σε 12-13 σημεία που έχει η πόλη υπάρχει μπλόκο, συγκεκριμένο μπλόκο. Έχουμε λοιπόν μηνύματα και από ανθρώπους που περιμένουν εμπόρους για τα μήλα τους και τα φασόλια τους. Αυτοί οι άνθρωποι, οι έμποροι με τα φορτηγά τους, μπορούν να έρθουν να φορτώσουν τα προϊόντα της Καστοριάς και με ποιο τρόπο? Αυτοί πιστεύω τώρα τον τρόπο δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή στον αέρα. Απλά πιστεύω ότι εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες. Ναι. Στις ειδικές διατάξεις που είναι για επαγγελματίες. Ναι. Εσείς οι αστυνομικοί λέει θα φοράτε μάσκα? Είναι λογικό. Εμείς φοράμε έτσι κι αλλιώς παντού. Ναι. Δεν νοείται αστυνομικός να πάει να κάνει έναν έλεγχο ή να κάνει παρατήρηση. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Ναι. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην δείτε αστυνομικό με μάσκα. Δεν ξέρω αν τον έχετε δει κάπου. Για να το στέλνετε δεν ξέρω, αλλά προσωπικά δεν έχω δει κάπου χωρίς, τέλος πάντων. Τουλάχιστον σε έλεγχο. Μάλιστα. Κύριε Σπυρίδη, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Ελπίζω να πάμε χωρίς πρόστιμα αυτή τη διαδικασία και κυρίως να πάμε χωρίς άλλα κρούσματα. Πρέπει να μειώσουμε οπωσδήποτε την βαθμολογία μας. Μιλήσαμε αναλυτικά χθες για την περίφημη αυτή η βαθμολογία του ορίου του 150 που βγαίνει από τους 17 συντελεστές. Είμαστε στο 230 κοντά, οπότε πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να ρίξουμε αυτό στους δείκτες, να ρίξουμε τη βαθμολογία μας κάτω από το 150. Δύσκολα, εύκολα, δεν ξέρω. Αν δεν τη ρίξουμε, μας περιμένουν άλλες 14 μέρες. Και αυτό θα είναι εντελώς καταστροφικό. Θα τα καταφέρουμε, κύριε Νατσούλη, γιατί στα δύσκολα ξέρετε ότι τα έχουμε καταφέρει σε πολύ χειρότερα πράγματα. Εγώ πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Για να δούμε, μήπως έχουμε ακόμη κάποιο μήνυμα πριν σας αποδεσμεύσουμε. Μας ρωτάνε εδώ. Εμάς τη νύχτα μας κλείνεται 12.30 με 5 και γι' αυτό δεν είπαμε κάτι, να το πούμε λίγο, ότι θα είστε και τη νύχτα παντού έξω και βλέπετε αν θα βλέπετε αν είναι κανένας έξω.
πώς θα γίνει η φύλαξη και της πόλης και των χωριών 12,5 με 5 που απαγορεύεται η κυκλοφορία. Έχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι όποιος κυκλοφορεί έξω εκεί την ώρα, ναι, θα αναλογιστεί και τις ευθύνες που θα υπομειστεί και τις ευθύνες που το αναλογούν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Αυτό πρέπει να το ξέρει όλος ο κόσμος. Αυτός που θα βρείτε έξω 12,5 με 5 θα τον βάζετε και αυτόν πρόστιμο 150, έτσι. Ή παραπάνω είναι. Δεν ξέρω πόσο είναι, κύριε Νατσούλη, τα πρόστιμα τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά σίγουρα θα του επιβληθεί αυτό που του αναλογεί. Μάλιστα. Όμως ρωτάει, εμείς θα είμαστε στα σπίτια μας. Με τους μετανάστες που κυκλοφορούν ό,τι ώρα να είναι, τι θα κάνετε? Εδώ είναι ένα ερώτημα. Εδώ είναι ένα αυτοί πολύ κυκλοφορούν βεβαίως και μετά τις 12.30. Μετανάστες δεν κυκλοφορούν στην πόλη μέσα, κύριε Νατσούλη. Αυτοί που κυκλοφορούν στην πόλη μέσα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν νοικιάσει κάποια σπίτια και μένουν νόμιμα. Οι υπόλοιποι που έρχονται με τα λεωφορεία, το ξέρετε πολύ καλά, ναι, ότι υπάρχει η επαναπρόθεσή τους πάλι προς τον τόπο από το οποίο από εκεί που φύγαν, δηλαδή να τους... Να επιστραφούν από εκεί που φύγανε. Ναι, αλλά προσέξτε τώρα, επειδή δεν αφήνουμε να μπαίνει και να βγαίνει κανένας από τον νομό, σου λέει ο άλλος με τους μετανάστες που μπαίνουν στον νομό, ποιος θα τους έλεγχει, θα τους αφήνουμε να μπαίνουν ή όχι? Οι μετανάστες που είναι παράνομοι, ναι, και έρχονται στον νομό. Καλά, όσοι έρχονται σε εμάς είναι όλοι παράνομοι τώρα, μην είναι. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Νόμο. Εντάξει, ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Όχι, εννοώ μετανάστες... όχι αυτούς που είναι σε δομές, εννοώ αυτούς που πηγαίνουν για να βγουν από την Αλβανία. Αυτός που πηγαίνει για να βγει από την Αλβανία και συλληφθεί από την αστυνομία θα έχει μπροστά του, θα έρθει αντιμέτωπος με τον νόμο του μεταναστευτικού και με τον νόμο της καραντίνας. Θα έχει να αντιμετωπίσει δύο... Επειδή είχαμε και τα πρόσφατα γεγονότα της αεροπηγής και μας παίρνουν πολλά, μας έχουν στείλει και βίντεο εκεί και μέχρι, ναι, και μπάνιο μας λένε είχαν κάνει εκεί στην περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό που ρωτάνε οι περισσότεροι είναι από τη στιγμή που δεν μπαίνει κανένα στο νόμο. Ναι. Αν δούμε ανθρώπους που θέλουν να μπουν στο νομό Καστοριάς, μπορούμε να τους αφήσουμε να μπαίνουν? Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Είναι ένα ερώτημα. Δεν σας άκουσα λίγο καλά, για πείτε μου ξανά, δεν σας άκουσα. Στο νομό μας παρατηρούμε ότι δεν μπαίνει κανείς αυτή τη στιγμή. Από σήμερα δεν μπαίνει κανείς. Αν δούμε μετανάστες που θέλουν, είτε νόμιμοι είτε παράνομοι, δεν μας απασχολεί αυτό το πράγμα τώρα. Μπορούμε να τους αφήσουμε να μπουν, να κινηθούν προς ιεροπηγή? Όχι, δεν κινείται κανένας προς ιεροπηγή νόμιμα, κύριε Νατσούλη. Ναι. Όποιοι εισέρχονται στον νομό μετανάστες τέτοιου τύπου είναι παράνομοι και τους κυνηγάμε και γίνονται τα νόμιμα που είναι να γίνουν. Μάλιστα. Αυτό λέω. Δηλαδή, αν βλέποντας μια ομάδα ανθρώπων την αφήνουμε να μπει στον νομό, αυτό λέω. Δεν όχι πρέπει φυσικά να την αφήνουμε. Όχι φυσικά. Μα δεν την αφήναμε ούτε ούτως ή άλλως. Αυτοί που έχουν καταφέρει να συγκεντρωθούν με τον Α ή Β λόγο στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν γίνονται με την. Και έχουμε και τα επεισόδια μεταξύ τους, έχουμε και τις μαχαιριές. Η αστυνομία, να ξέρετε, τους, θα πρέπει να ξέρετε, κύριε Νατσούλη, ότι η αστυνομία στο σημείο μιας και όταν αναφέρεται σιεροπηγής έχει έντονη παρουσία. Εδώ και πάρα πολύ μας καιρό. Μας το είπε ο πρόεδρος του τοπικού, αλλά είδατε ότι τα τελευταία γεγονότα με μαχαιρώματα, με νοσοκομεία, με ασθενοφόρα είναι λίγο πιο μπέρδεμα η κατάσταση. Με τους μετανάστες δυστυχώς. Βλέπετε ότι οι καταστάσεις και οι εξελίξεις είναι δυσάρεστες όχι μόνο για την Καστοριά. Είδατε πρόσφατα ότι κάψανε τη δομή στη Μόρια, έτσι. Ναι. Οπότε βλέπετε ότι είναι δύσκολο. Δύσκολη η διαχείρισή τους, δεν είναι όμως ακατόρθωτη. Ναι. Αυτοί που έχουν χωράφια εκτός νομού, τι πρέπει να κάνουνε, αν μπορούν δηλαδή να δουλέψουν εκτός του νομού? Ρωτάνε και πώς μπορούν να βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, ρωτάει ο φίλος μας ο Στράτος. Μας παίρνουν και κυνηγοί, αν το κυνήγι επιτρέπεται. Τον κυνήγι νομίζω δεν έχει κάποια απαγόρευση. Δεν έχει κάποια, κάτι συγκεκριμένο για το όχι, κυνήγι. Όχι, αλλά σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις. Χωράφια εκτός νομού, πώς θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Αγρότες είναι και αυτοί εντάσσονται στο καθεστώς της εργασίας. Οπότε και αυτοί με τις ειδικές άδειες μπορούν να πάνε. Φυσικά. Μάλιστα. Καλό θα ήταν όμως να κάνουν ένα τηλέφωνο στους αρμόδιους, να πάρουν στο 100. Πάντα στην αστυνομία. Να παίρνουν τις σχετικές πληροφορίες, ναι. Από τους αρμόδιους αξιωματικούς που έχουν την αρμοδιότητα αυτή. Να παίρνετε το 100 και να ζητάτε το πώς και με ποια άδεια μπορείτε να βγείτε για οποιοδήποτε λόγο έξω από το νομό. Πάντα αστυνομία, πάντα στο 100. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σπυρίδη, θα σας ξαναχρειαστούμε, φαντάζομαι, μέσα στο επόμενο διάστημα. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα, οπότε φαντάζομαι θα υπάρξουν και νέες και άλλες απορίες. Δεν ξέρω και η Έλενα αν έχει κάποια πράγματα να μας πει. Όχι, όχι. Από τηλεφωνήματα μας τα μετέφερε όλα τα μηνύματα. Ωραία.
Εντάξει κύριε Σπυρίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά κύριε Νατσούλη. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.